Πρόεδρε, τα εγγένεια του Γκαζί Χασάν είναι γεγονός. Θα γίνουν την Παρασκευή. Πείτε μας τις προετοιμασίες που έχουν γίνει από πλευρά σας. Καλημέρα σας. Όπως ήταν προγραμματισμένο να γίνουν τα εγγένεια, ήταν στις 15 Δεκεμβρίου. Δυστυχώς, λόγω COVID που έπαθε ο ημάμης μας, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τα εγγένεια. Και με συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, αποφασίσαμε να τα κάνουμε 12 Ιανουαρίου. Τα εγγένεια θα ξεκινήσουν 10.30 το πρωί με κάποιες ομιλίες, με χαιρετισμούς. Θα ακολουθήσει η λειτουργία της Παρασκευής, που είναι η ιερή μέρα για τους μουσουλμάνους. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε ένα γεύμα στο νερό για να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Να μας πείτε και δύο λόγια αναφορικά με τους καλεσμένους, μιας και γνωρίζουμε ότι θα είναι εδώ και ο Γενικός. Ναι, θα είναι πρώτα απ' όλα ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Παπάς Ιωάννης. Θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διδασκάλου. Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, ο κύριος Καλαντζής. Φυσικά ο Περιφερειάρχης, ο οποίος και έχει χρηματοδοτήσει το έργο και δεν μπορεί να λείπει από τα εγγένεια. Και άλλες αξιότιμες αρχές του τόπου. Πώς έχουν υποδεχθεί οι κόοι μουσουλμάνοι το άνοιγμα ουσιαστικά του ταμένου? Με πολλή συγκίνηση, με μεγάλη χαρά. Ήταν κάτι που περιμένανε 7 χρόνια. Επιτέλους υλοποιήθηκε, επιτέλους έχουν έναν χώρο λατρείας. Φυσικά, όλοι γνωρίζουν ότι αυτό δεν ήταν κάτι εσκεμμένο που έχει υποθεί παλιότερα και ότι γίνεται για κάποιο λόγο για να μην έχουν οι μουσουλμάνοι θρησκευτικό χώρο λατρείας στην ΚΟ. Είναι, όπως γνωρίζετε, η γραφειοκρατία, ήταν το COVID, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Έχουν πλέον τον χώρο τους να πάνε να προσευχηθούν. Και όλοι μας λένε τα καλύτερα λόγια για την συστατικότητα του κτηρίου και το πώς έχει γίνει το κτίριο, το οποίο έχει γίνει καλύτερο και από την αρχική του μορφή σε σχέση συστατικότητας. Mm-hmm. Από θέμα διαρρύθμισης μέσα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έχουν εξυγχρονιστεί ίσως κάποια? Έχουν απλά ανοιχτεί 4 παράθυρα, τα οποία υπήρχαν στο αρχικό μνημείο, όπως είχε φτιαχτεί το μνημείο. Υπήρχαν αρχικά 4 παράθυρα. Μετά το σεισμό του 1933, τα παράθυρα αυτά δεν τα ξανανοίξανε. Και ο αείμνηστος, ο κύριος Σιδερής, ο Γιώργος, βρήκε το αρχικό μνημείο του πώς ήταν προ 1933 και το αποτύπωσε. Και έτσι έχουμε πάλι την αρχική μορφή του τεμένους, όπως ήταν όταν πρωτοχτίστηκε. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τις λειτουργίες, θα πραγματοποιούνται όλες στο συγκεκριμένο τέμενος? Φυσικά, πλέον όλες οι λειτουργίες θα πραγματοποιούνται στο τέμενος πάνω στο πλατάνι. Αναφορικά τώρα με το τέμενο Στεφεντά, να μας πείτε αν συνεχίζονται οι εργασίες. Ναι, φυσικά συνεχίζονται οι εργασίες και πιστεύουμε, όπως είναι και στο χρονοδιάγραμμα, μέχρι τέλος του 2025 θα έχει τελειώσει και αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες σε τι σημείο βρίσκονται? Γίνονται μόνο αναφορικά τώρα με τη στατικότητα του κτηρίου, οι παρεμβάσεις? Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει από το ισόγειο, από τη στατικότητα, να κάνουν εμφυτεύσεις στα τυχεία των καταστημάτων, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά να δουλέψουν στο πάνω μέρος του τεμένους.